προσυπολιτισμό και την Ελλάδα του Εθνικού Ευεργέτη Πολιτισμού Κυριάκου Μαριδάκη. Σημαντική βραδιά για μας και χαιρόμαστε ειλικρινά που θα την μοιραστούμε μαζί σας. The difference for Ambassador is that we put friendship at the top. And this is a club about the fellowship that comes from being together with each other and learning about the world, learning from other ambassadors around the world, going to see them, and learning from each other. The Ambassador Club was founded on August 17, 1956 in Switzerland, in the capital city of Bern, by three gentlemen as only gentlemen club. So I think that the idea of the club, and I would like to welcome you all, is a great idea. I encourage people to join it. Και αφήσαμε για το τέλος ένα καταπληκτικό άνθρωπο, ένα πραγματικό αμπάσαντορ καλής θέλησης της Ελλάδας. Τις δύσκολες και μοναχικές στιγμές που δεν σας κρύβω αντιμετώπισε όλα αυτά τα χρόνια. Ένας δύσκολος και μοναχικός αγώνας που έπρεπε να πείσω και να εμπνεύσω για το συγκεκριμένο εγχείρημα. Η ελληνική πολιτεία με πιστεύει. Γι' αυτό ας ενώσουμε σήμερα όλοι μας τις δυνάμεις, να αγωνιστούμε και να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο αύριο για ένα καλύτερο κόσμο. Το οφείλουμε στα παιδιά μας, το οφείλουμε στην ανθρωπότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες για τη σημερινή βραδιά, για την ίδρυση του Ambassador Club Athens και για τη βράβευση του κύριου Κυριάκου Μαριδάκη. Κάτι το ιδιαίτερο, έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Εύχομαι κάθε επιτυχία, γιατί πιστεύω ότι έρχεται να καλύψει ένα κενό το οποίο υπάρχει. Είναι ένα εξαιρετικό άτομο, ένα άτομο το οποίο έχει όραμα, έχει διάθεση, έχει απίστευτη ενέργεια. Και του εύχομαι κάθε επιτυχία σε αυτό το οποίο έχει κάνει, γιατί ακόμα νομίζω ότι δεν έχουμε δει τίποτε. So he has done a lot of work to make people recognize that famous Battle of Salamis, which is maybe a very, very, maybe the most important battle to preserve our freedom and democracy. Sin they agree so that we can start maybe next year the National Ambassador Club from Athens, and I'm very proud that I'm being here. Κύριε Κουτσούκο, πείτε μας για τη σημερινή βραδιά που έγινε η ίδρυση του Ambassador Club στην Αθήνα. Ήταν ένα όραμα που είχαμε με τον πρόεδρο τον Κώστα Μισιάλη να φέρουμε το International Ambassador Club στην Ελλάδα. Ο Κυριάκος Μαριδάκης είναι ένας διεθνής πρεσβευτής της Ελλάδας. Έχει δράσει σε όλο τον κόσμο και ήταν χαρά και τιμή μας που τον είχαμε σήμερα κοντά μας και τον βραβεύσαμε για το έργο που έχει κάνει για την Ελλάδα, για τις Θερμοπύλες, για τη Σαλαμίνα. Είναι ο πρεσβευτής καλής θέλησης και θα είναι μαζί μας κοντά να κάνουμε το Ambassador Club της Ελλάδας, των Αθηνών, με πολλές δράσεις και πολύ μεγάλο έργο, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες. Όπως επίσης θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Μισιάλη, τον Έλληνα πρόεδρο του Ambassador Club. Επίσης θέλω να πω ότι είναι εξαιρετική τιμή για όλους μας που είχαμε κοντά μας τον Κυριάκο Μαριδάκη, ο οποίος βραβεύτηκε, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός Έλληνας. Είναι ένας εξαιρετικός Έλληνας, ο οποίος είναι ένας πρεσβευτής της Ελλάδας, είναι ένας πρεσβευτής του ελληνικού πολιτισμού σε όλο τον πλανήτη.
Για τη βραδιά ήταν μια εξαιρετική βραδιά, την οποία νιώθω πολύ τιμή που με καλέσαν, γιατί εγώ δεν βρίσκομαι εδώ, βρίσκομαι στην Αμερική. Και έρχεται από τη μυθική πρόσκληση από τον Γιώργο Μαριδάκη, τον οποίο τον εκτιμώ, και ένας Έλληνας, ο οποίος είναι αξιόλογος και πρεσβεύει την Ελλάδα στο εξωτερικό. Κάνει μακάρι να μπορούσαν όλοι οι Έλληνες να κάνουν αυτό το λίγο κομματάκι, ό,τι το αρμόζει του καθενός. Εκεί και πέρα ρώτησα για το Ambassador Club, δεν το γνώριζα, όμως πραγματικά είναι κάτι το οποίο με έκανε να εκπλαγώ. Βρίσκομαι εδώ καταρχήν για τον κύριο Μαριδάκη, διότι τον τιμώ πάρα πολύ και όπως όλοι μας ξέρουμε τι αγώνα κάνει για να δείξει την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας μας σε όλο τον κόσμο. Το πρώτο κλαμπ πρεσβευτών στην Ελλάδα, μια κεντροευρωπαϊκή ιδέα που επεκτάθηκε το δίκτυό της και στις χώρες του Νότου. Το έργο του κ. Μαριδάκη που αποφασίσαμε να βραβεύσουμε σήμερα έχει συμβολικό χαρακτήρα για τον ελληνισμό, για την ομογένεια και γενικότερα για όλο τον κόσμο που ασχολείται με τα πολιτιστικά δρόμενα. Ήταν μια εξαιρετική βραδιά, ήταν υπέροχα όλα. Αισθάνομαι ιδιαίτερα συγκινημένη γιατί ο Κυριάκος είναι εξαδελφούλης μου. Τον αγαπώ πολύ, έχει κάνει ένα τεράστιο αγώνα και του αξίζουν τα καλύτερα. Κύριε Μαριδάκη, καταρχήν θα ήθελα να σας συγχαρώ για την σημερινή σας διεθνή τιμητική βράβευση, η οποία έγινε μπροστά σε πάρα πολύ σημαντικά πρόσωπα. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς αισθάνεστε για αυτή τη τιμή και για την παγκόσμια αναγνωρισιμότητά σας. Ύψιστο σύμβολο. Ανιδιοτελής προσπάθειας. Η αγάπη για μένα, η οποία λαμβάνει ένας άνθρωπος για το έργο του, πιστεύω ότι είναι ο υψηλότερος και ο μεγαλύτερος τίτλος τιμής.